Ο Γιάννης Τσαρούχης είναι ένας από τους πλέον αναγνωρισμένους Έλληνες καλλιτέχνες και το έργο του αποτελεί μεγάλο κεφάλαιο στην ιστορία της νεοελληνικής τέχνης. Γεννημένος στον Πειραιά το 1910, ζει τα πρώτα του χρόνια σε νεοκλασικές κατοικίες, οι οποίες θα σημαδέψουν τις μνήμες του και θα τον απασχολήσουν ως θεματική. «Για μένα σπίτι ήταν μόνο το νεοκλασικό», γράφει, ενώ προσθέτει: «Όταν αργότερα άρχισαν να τα γκρεμίζουν ένα-ένα, τότε αισθάνθηκα ότι ξυλώνουν τη ζωή μου. Ήταν κάτι παραπάνω από αισθητική διαμαρτυρία, αυτό που αισθανόμουν». Στο έργο «Αποθήκες παλαιού τελωνίου στον Πειραιά», μέσα από μία παιδική ματιά, ο Τσαρούχης προσπαθεί να αποδώσει το φως και τα κτίρια, τα οποία αντιμετωπίζει με μεγάλη συνέπεια και παραστατικότητα. Η απουσία ανθρώπινων μορφών, με σκοπό να εχμαλωτήσει απομονωμένο το αστικό τοπίο, μας μεταφέρει σε μία μάλλον μεταφυσική ατμόσφαιρα. Ο ίδιος γράφει: «Το να βγεις περίπατο στον Πειραιά εκείνη την εποχή ήταν σαν να σεριανίζει σε μία γιγαντιαία σκηνογραφία, με βράχια και ωραία σπίτια με αγάλματα και αετώματα. Όταν κάποτε είδα σε ένα γαλλικό βιβλίο την εικόνα ενός τοπίου του Κλοντ Λουράν, ρώτησα αν ήταν ο Πειραιάς στην παλιά εποχή.